Εμφανώς πικραμένος για το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 25 χρόνια δεν περιλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στα Χανιά, ο πρώην βουλευτής Χρήστος Μαρκογεννάκης στη διάρκεια συνέντευξης τύπου σε φορτισμένη ατμόσφαιρα εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη. Ρωτώ αυτή τη στιγμή και θέλω να φτάσει το ερώτημα στα αυτιά του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Με ποια αντικειμενική διαδικασία κατέλαβε την μεγάλη θέση την οποία είχε στην Εθνική Τράπεζα? Επισημείτε παρακαλώ. Ποια προκήρυξη είχε προηγηθεί? Πώς έγινε ο διαγωνισμός και αν έγινε? Και πόσο ήταν ο υψηλότατος μισθός? Όταν τα παιδιά του καθενός από αυτούς που είναι εδώ μέσα ψάχνανε για ένα μεροκάματο και σήμερα για μια θεσούλα των 400 και 500 ευρώ. Ο Χρήστος Μαρκογεννάκης ξεκαθάρισε ότι οι αναφορές του δεν αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Εμένα η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ. Δεν αφορούν τον Κώστα Μητσοτάκη ούτε τη γυναίκα του. Τη μνήμη των οποίων σέβομαι απολύτως και που με το θάνατό τους δυστυχώς από αυτό το σπίτι χάθηκε, πέθανε μαζί και η ανθρωπιά και το φιλότιμο. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς με αφορμή τον αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο του κόμματος, το οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών. Πέναντί μου έχω την οικογενειοκρατία με την πλέον αισχρή της μορφή, με την πλέον άθλια μορφή, με την πλέον βρώμικη μορφή, με την πλέον παλιανθρωπίστικη μορφή. Γιατί εντάξει, λίγο πολύ την οικογενειοκρατία την βλέπουμε στην Ελλάδα να ανθεί, αλλά ποτέ δεν συνέβη προκειμένου να βοηθήσουμε ένα δικό μας άνθρωπο, γιατί όλα γίνονται για την πρωτιά της Ντόρας, προκειμένου να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο της οικογένειας, να κόβουμε εκείνο ο οποίος προφανώς, εμφανώς, έχει τη στήριξη της κοινωνίας. Φορτισμένος συγκινησιακά σε πολλά σημεία του χυμαρόδους λόγου του, ο κύριος Μαρκογεννάκης έκανε λόγο για προδοσία. Δεν με νοιάζει, σας λέω ειλικρινά, δεν είμαι κόφτη που δεν θα είμαι υποψήφιος. Χόρτασα, εγώ ξεκίνησα από το χωράφι, κατέκτησα ό,τι ήθελα, ό,τι στόχους ήθελα. Υπουργός έγινα 25-26 χρόνια βουλευτής, δόξα τω Θεώ, μια οικογένεια θαυμάσια έχω. Τι άλλο ήθελα? Δεν ήθελα τίποτα άλλο. Να σας πω τι ήθελα. Ήθελα να φύγω όρθιος. Αυτός ήταν ο στόχος μου. Να φύγω εν ενεργεία και μόνος μου να φύγω. Το δικαιούμουν αυτό. Δεν τα κατάφερα, δεν μπόρεσα, γιατί με πρόδωσαν το 15, όπως σας είπα προηγούμενος. Ο Χρήστος Μαρκογεννάκης έκανε γνωστό ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν θα είναι υποψήφιος με άλλο κόμμα στις εθνικές εκλογές, ενδεχόμενο που ήταν ανοιχτό, γιατί όπως εξήγησε δεν υπήρξαν οι προϋποθέσεις. Παραδέχτηκε ότι στις ευρωεκλογές στήριξε την Ένωση Κεντρών, θέλοντας να στείλει μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία, ενώ υποστήριξε ότι θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή αλλαγή της τάσης της ηγεσίας προς το πρόσωπό του.